Στα χέρια της αστυνομίας, ο εις πράκτορας κυκλώματος που τηλεφωνικά εξαπατά κυρίως ηλικιωμένους πολίτες αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά. Είναι απίθανα τα κόλπα που εφευρίσκουν οι διάφοροι κομπιναδόροι για να βάλουν το χέρι τους στη τσέπη του οποιοδήποτε είναι ευάλωτος ή η... Ευκλώπιστο. Πρόκειται για έναν 61χρονο Σέρβο που εμπλέκεται σε δύο εξαπατήσει ηλικιωμένων, από τι οποίε απέσπασε συνολικά 32.000 ευρώ και κοσμήματα και μια απόπειρα εξαπάτηση. Κατεργάζονται τέχνε, κόλπα. Για να έχει πράξει λεφτά από ανθρώπου που δεν φταίνε. Όπω προέκυψε από την έρευνα τη αστυνομία, ο Σέρβο από κοινού με δύο ακόμη άτομα επικοινώνησαν τηλεφωνικά. Στην πρώτη περίπτωση στι 26 Αυγούστου και στη δεύτερη στι 2 Σεπτεμβρίου με ηλικιωμένα άτομα και με το πρόσχημα τη δίθεν πρόκληση τροχαίου ατυχήματο σε συγγενικό του πρόσωπο, κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα. πιστεύουν. Ε, ειδικά οι γέροι. εγώ πριν είμαι, αλλά τουλάχιστον προσέχω. Στη δεύτερη περίπτωση, μάλιστα, θύμα ήταν μια 76χρονη γυναίκα, η οποία σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σώσει, όπω νόμιζε το παιδί τη, έσπευσε ακολουθώντας τις οδηγίες του 61χρονου να αφήσει τη σακούλα με τα χρήματα και τα κοσμήματα που τη ζήτησε δίπλα σε ένα κάδο σκουπιδιών στα νέα λάτσατα. Βρίσκουν έτσι μεγάλους ε, και έτσι ξεγελούν, όπως τώρα είμαι εγώ. Στην έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του Απατεώνα εντοπίστηκε μόνο το χρηματικό ποσό των 12.770 ευρώ και κάποια κοσμήματα. Γεγονός που σημαίνει πως μάλλον ο 61χρονος είχε αποδώσει στους συνεργάτες του το μερίδιο του αφού φέρεται να είχε ήδη κάνει το ταξίδι ως την έδρα του κυκλώματος. Πρέπει να προσέχουμε να μην εμπιστευόμαστε κανέναν παρά μόνο τους δικούς μας ανθρώπους. Δηλαδή σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κλείνουμε το τηλέφωνο κατευθείαν και να παίρνουμε το δικό μας άνθρωπο ή κάποιον συγγενή, κοντά που να ξέρει σχετικά. Οι τηλεφωνικέ απάτε έχουν εξελιχθεί σε πραγματική μάστιγα και στην Κρήτη. Ο καχύβοπτο πρέπει να είσαι και από την τράπεζά σου. Όχι μόνο όταν σε παίρνουν τηλέφωνο, δεν πρέπει να δίνει κανεί τον κωδικό του. Αυτό είναι. Οι πληροφορίε θέλουν τα νήματα τη απάτη να κινούνται από την Αθήνα με τον ρόλο του αρχηγού να κατέχει ένα βουλγαρό. Τι είναι ε, ηλίου φαϊνότερο, νότερο δεν παίρνει όλε τι το παιδί σου. Χαροπαλεύει, είναι λογικό, το τηλέφωνο πρώτα το παιδί. Το κύκλωμα φέρεται να στρατολογεί συνεργάτε σε κάθε πόλη με αγγελίε για υπαλλήλου γενικών καθηκόντων, ακόμα και μέσα από τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Δίνοντά του στη συνέχεια το ρόλο του εισπράκτορα. Ρόλο που κατήχε και ο 61χρονο Σέρβο, ο οποίο ερευνάται από την υποδιεύθυνση ασφαλεία Ιρακλείου για τυχόν συμμετοχή και σε άλλε τέτοιου είδου υποθέσει. Και εγώ έπεσα θύμα απάτη, yeah. αλλά το αντιλήφθηκα. Το πρόλαβα την τελευταία στιγμή, δηλαδή έκανα το φλάσμα στο μυαλό μου και το σκέφτηκα. Μα καχύποπτο πρέπει να είσαι και από την τράπεζά σου, όχι μόνο όταν σε παίρνουν τηλέφωνο. Δεν πρέπει να δίνει κανεί τον κωδικό του. Αυτό είναι.